μια ασάφεια για ποιο λόγο οι κάτοικοι του νησιού και ειδικά οι πολίτες που κατοικούν στα αστικά κέντρα, τα τρία αστικά κέντρα, κυρίως Χανιά, Ηράκλειο και Ρέθυμνο, θα πρέπει να πληρώνουν διόδια για τη χρήση των τμήματων του ΒΟΑΚ που έχει ήδη κατασκευαστεί. Με αυτήν την ερώτηση, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, Χάρης Μαμουλάκης, ζητά απαντήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο για το ρόλο των διοδίων αλλά και τις ασάφειες που υπάρχουν όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί ο νέος αυτοκινητόδρομος όταν αυτός κατασκευαστεί. Και δεν είναι μόνο αυτό, θα σας αποδείξω και στην δευτερολογία ότι υπάρχει ένα ζήτημα εγκλωβισμού των. Διότι αν δεν υπάρχει εναλλακτικό σενάριο οδεύσεως, προσκρούει και σε κοινότικες οδηγίες. Αυτό που θα θέλω όμως να γίνει ξεκάθαρο σε όλους τους κριτικούς είναι ότι η απόφαση που έχουμε λάβει είναι να εξετάσουμε δυνατότητα απαλλαγής υποχρέωσης πληρωμής διοδίων μπροστά από το αστικό τμήμα της πόλης του Ηρακλείου. Και αυτό έχει τη σημασία του. Παρουσιάζοντας βασικά χαρακτηριστικά του έργου, ο Χάρης Μαμουλάκης ζήτησε απαντήσεις από τον κύριο Καραγιάννη, με τον υφυπουργό να τονίζει πως πρόκειται για υλοποίηση ενός μεγάλου project από την Κίσα έως τη Σιτία, μέσα από το οποίο η κυβέρνηση κατάφερε να εξασφαλίσει πολύ περισσότερους πόρους όχι μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και από το ΕΣΠΑ. Τώρα, πράγματι, επί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε ένας διαγωνισμός. Μάλιστα, ο κύριος Καραμαλής επί 2 χρόνια ηρωνεύεται μέσα σε αυτήν εδώ την αίθουσα περί σκίτσων και μελετών. Και τελικά τι συνέβη? Εσείς οι ίδιοι ακολουθήσατε καθολικά τους διαγωνισμούς που από το 2018 η προηγούμενη κυβέρνηση, διεθνής ανοιχτή διαγωνισμή, ξεκίνησε και τώρα υλοποιείται. Τώρα, εγώ θα περίμενα να ακούσω. Να σας μιλήσατε 8 λεπτά και διακόπτετε και τον υπουργό. Δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα. Εμείς φροντίζουμε όλο το έργο. Όλο το έργο θα έχει ΜΠΕ. Είστε πολιτικός, μηχανικός και το γνωρίζετε. Παντού θα κατασκευάσουμε όλο το κομμάτι. Θα είναι ενιοποιημένο το έργο. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί και θα συνεχίζουμε να τα λέμε κατά τον τρόπο. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, επισημένοντας ότι η παρούσα κυβέρνηση φέρνει ευθύνη για το γεγονός ότι η ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ ακόμη εκκρεμεί, ζήτησε για ακόμα μία φορά να εξεταστεί η πιθανότητα αποφόρτισης ενός σκέλους των διοδίων, ειδικά για τους κατοίκους του νησιού. Και εστιάζω την προσοχή μου στο ερώτημα που είναι ένα το εξής σαφές. Δεν είναι σωστό. Θα επιβληθούν διοδίων και ποιους θα αφορούν και το συγκεκριμένο ζήτημα. Πότε θα παρουσιαστούν τα σημεία που εσείς προτίθεστε να τοποθετήσετε? Το πού θα μπουν, χωρετηθούν τα διόδια είναι μια άλλη ιστορία που θα τη δούμε αργότερα. Δεν έχει σημασία αυτό. Εγώ σας απάντησα σε ό,τι αφορά το αμυγός αστικό κομμάτι του Ηρακλείου, της πόλης του Ηρακλείου, ότι αυτό θα φροντίσουμε να απαλλαγεί. Το εξετάζουμε και το βλέπουμε.